με τον Βα από δεξιά. Είναι γρήγορος ο Φέλιξ Βα, μπαίνει στην περιοχή, κάνει το γύρισμα. Είναι ο Κεντά ο οποίος ακολουθεί και αυτός προσπαθεί να βρει τον Χέντι. Ο Πίτα στο πλασέ πάνω στον Ντρέξα. Σαχάρ, σε αυτόν πάει μπάλα, βρίσκει πάρα πολύ ωραία τον Πίτα. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει το γύρισμα, το διώξιμο από τον Ντρέξα, κόρνερ. Μέιρα εκτελεί, μένει μπάλα στην περιοχή, η προβολή 1-0 η Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Ανοίγει το σκορ με τον Ονισίφορο Ρουσιά στο 21ο λεπτό. Την έστειλε στα δίχτυα εδώ, ξανά η φάση. Έγινε μια κεφαγιά νομίζω από τον Ρομπέρς, χτύπησε η μπάλα στην πλάτη του Ρουσιά, ο οποίος γύρισε με τη μία και με την προβολή την έστειλε στα δίχτυα. Εδώ είναι η φάση με το αριστερό, ο Ονισίφορος Ρουσιάς πετυχαίνει το πρώτο γκολ. Ήδη γίνεται έλεγχος βεβαίως από το VAR για τον γκολ του Ρουσιά. Λοιπόν, δεν μετρά τον γκολ. Εδώ είναι η φάση, με συγχωρείς Μαρίνα, του ακυρωθέν γκολ. Ο διαιτητής έδειξε χέρι στον Ονισίφορο Ρουσιά, γι' αυτό ακυρώθηκε τον γκολ της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Στο 24ο λεπτό λοιπόν παραμένει το 0-0. Ο Χέντι τη ευκαιρία, το σούτ 1-0 ο Απόλλωνας. Βολίδα από το πόδι του Χέντι εντός περιοχής. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αλλάζει. Τώρα έχουμε νέα δεδομένα με τον Χέντι να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με την φανέλα του Απόλλωνα. Λοιπόν, να δούμε ξανά την φάση του γκολ του Απόλλωνα εντός της περιοχής σέντρα. Ο Χέντι κατέβασε ανενόχλητος. Ο Καπράλ την ασίστ. Ο Χέντι το πολύ δυνατό σούτ για το 1-0 του Απόλλωνα. Προς την περιοχή για τον Βα, κατεβάζει την μπάλα, κάνει το σούτ με το αριστερό, ερχόταν και ο Σαχάρ. Τώρα θα γίνει ένα γέμισμα, η κεφαγιά έξω από τον Τασίλβα. Ρουσιάς στο κεφάλι για Λαμί, ελέγχει ο Καπράλ, κερδίζει όμως ο Λαμί και υπάρχουν προϋποθέσεις για την Ένωση. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει και το σούτ. Πίτας ψάχνει ελεύθερο πεδίο, κάνει το σούτ, κόρνερ. Αλλάζει με τον Μπα, τώρα η σέντρα από τον Καπράλ, ο Μπα εντός περιοχής, κάνει το γύρισμα, το πλασέ από τον Βα. Αλλαγή μπάλας προς τον Μαυρουδί, κάνει κίνηση ο Μιχαήλοβιτς, μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σούτ, έξω.